οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα ο 66χρονος Λιράρης, ο οποίος ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή 31 του μήνα στις 12 το μεσημέρι. Φαίνεται σύμφωνα με το ρεπορτάζ να βρισκόμαστε προκαταιγιστικών εξελίξεων την ώρα που η πλευρά του Λιράρη κάνει λόγο για πλεκτάνη. Φέρεται μάλιστα να είναι γνώριμος των αρχών, φέρεται να έχει καταθέσει για υπόθεση κατοχής παιδικής πορνογραφίας και κληθεί να καταθέσει τον Δεκέμβρη του 2022, μέσα από ρεπορτάζ βέβαια και της εφημερίδας Νέα Κρήτη και του neakriti.gr, και εμάς δημοσιοποιούμε και αναφερόμαστε σε ρεπορτάζ το οποίο τρέχει. Σε αναφορές και διατυπώσεις που κατά την άποψή μου θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς έχουμε να κάνουμε με αθώες και αγνές ψυχές. Έχουμε να κάνουμε με παιδιά. Οπότε και εμείς οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να είμαστε απέναντι σε αυτή την συγκλονιστική υπόθεση που προκαλεί σοκ ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θέλω λίγο να παραμείνουμε, ωστόσο, Εβή, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, τον κύριο Πικράκη, το μέλος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, έχουμε και αντίδραση από την πλευρά των καλλιτεχνών. Έχουμε αντιδράσεις και βεβαίως και στα κοινωνικά δίκτυα. Εκπρόσωποι έχουν εκφράσει την δυσαρέσκειά τους σε εισαγωγικά για αυτή την πληθώρα σχολείων που δέχεται ο καλλιτεχνικός κόσμος από χθες που βγήκε στη δημοσιότητα το συγκεκριμένο θέμα. Γνωρίζουμε, έχει γίνει γνωστή ιδιότητα του ανθρώπου, ο οποίος εξετάζεται από τις αρχές, Λιράρης, οπότε αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι ζητούν να διαχωριστεί η θέση των καλλιτεχνών, να μην τα τσουβαλιάζουμε των όλα, μουσικών, ακριβώς, από τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε στον κύριο Γιώργο Πικράκη, το μέλος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, ένας από τους πιο δραστήριους συνδικαλιστές σε τοπικό επίπεδο. Την καλησπέρα μας, κύριε Πικράκη. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο για την υπόθεση που πραγματικά έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την Κρήτη. Θα βρεθούμε τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ένα πρώτο σχόλιο βέβαια και με την ιδιότητα του συνδικαλιστή αστυνομικού από τη μία, αλλά και με την ιδιότητα του οικογενειάρχη. Καταρχάς, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι, βέβαια, κύριε Πικράκη. Ωραία. Θέλω να συγχαρώ καταρχάς τους συναδέλφους μου της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου και ακόμα περισσότερο το Γραφείο Ανηλίκων, οι οποίοι με μεθοδικότητα και μυστικότητα, διότι τέτοιες περιπτώσεις θέλουν άκρα μυστικότητα τη στιγμή που εμπλέκονται ανηλικά, έφτασαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα σε εισαγωγικά, διότι υπάρχει πολύ μέλλον, είναι ένα κουβάρι το οποίο θα χρειαστεί πάρα πολύ σχερός για να εξετυλιχθεί. Εμείς θέλουμε να συστήσουμε από τη μεριά μας και στους συμπολίτες μας, οι οποίοι λογικό είναι να είναι αγανακτισμένοι και σαν οικογενειάρχες. Αγανάκτηση, λοιπόν, αυτό το οποίο μας λένε ακριβώς. Μιλήσουμε την ψυχραιμία μας. Ψυχραιμία, λοιπόν. Υπάρχει και ένα ανήλικο παιδί στη μέση. Σωστά. Το οποίο και εμείς θα πρέπει να σεβαστούμε, διότι και βλέπει και διαβάζει και ακούει. Σωστά. Ψυχραιμία, εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία, εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Είναι μια υπόθεση που πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε και εμείς σαν αστυνομικοί, αλλά και η τοπική κοινωνία. Είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν μπορεί να το δεχτεί κάποιος. Πλην όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις αντιδράσεις μας. Αυτό που είπα στην αρχή. Στα λόγια μας. Διενεργείται μια προανάκριση, η οποία, όπως όλοι ξέρουμε, είναι μυστική. Η μυστικότητά της, σωστά, πολύ σωστά το είπατε. Η μυστικότητά της πρέπει όλοι να τη σεβαστούμε, ακόμα περισσότερο εμείς σαν αστυνομικοί, αλλά και εσείς, όπως πολύ καλά το κάνετε ήδη σαν δημοσιογράφοι, να αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους αυτή που πρέπει. Εγώ είμαι βέβαιος ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν παραδειγματικά. Είμαι βέβαιος ότι οι συνάδελφοί μου, για να προχωρήσουν στη σύλληψη, έχουν αδιάστατα στοιχεία στα χέρια τους. Πλην όμως, πρέπει να περιμένουμε και το πόρισμα της δικαιοσύνης. Έχουμε εμπειρότητα τους δικαστές στο Ηράκλειο. Και είμαστε όλοι, έχουμε ζήσει και στο παρελθόν παρόμοιες περιπτώσεις, είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε το αποτέλεσμα ώστε και η κοινωνία να δικαιωθεί, αλλά και να προστατευτούν αυτές οι ανήλικες ψυχές. Φέρεται από το ρεπορτάζ προκύπτει να ήταν γνώριμος των αρχών και της αστυνομίας. Να συμπληρώσω εγώ, μέσα από το ρεπορτάζ, να το επαναλάβω, κύριε Πικράκη, καθώς θα συμφωνήσω ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε όσα λέμε και δημοσιοποιούμε, καθώς βρίσκονται παιδάκια, παιδιά, ανήλικοι πίσω από αυτή την ιστορία. Φέρεται λοιπόν να ήταν γνώριμος των αρχών, να είχε καταθέσει για μια υπόθεση παιδικής πορνογραφίας και θέλω να προσθέσω, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη δουλειά των αστυνομικών σε τοπικό επίπεδο, ότι οι αστυνομικοί, και επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά σε αθηναϊκά μέσα, ξέρουν πάρα πολύ καλά να κάνουν τη δουλειά τους και για να προχωρήσουν στη σύλληψη σημαίνει ότι υπήρχε λόγος, υπήρχαν στοιχεία. Αυτό για να το συμπληρώσω και να κλείσουμε, αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει μία δομή εντός αστυνομίας, σωστά κύριε Πικράκη? Γιατί... Ναι, ολοκληρώστε λίγο. Σωστά. Και για να καταλάβει και ο κόσμος, πάντα σε μια τέτοια προανάκριση ορίζεται και δικαστικός λειτουργός. Οπότε δεν μπορεί και η αστυνομία να προβεί σε μια σύλληψη χωρίς πρώτα να υπάρχει μια συνεννόηση με ένα δικαστικό λειτουργό, ο οποίος προείσταται της προανάκρισης, διότι σε τέτοια δικήματα μια σύλληψη μπορεί να στιγματίσει έναν άνθρωπο. Υπάρχει απενός και το τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο το σεβόμαστε και εμείς, αλλά και η δικαιοσύνη. Αλλά για να προβεί σε μια σύλληψη η υπηρεσία μας, πρέπει να υπάρχουν κάποια στοιχεία, να στοιχειοθετείται ένα δίκημα, ώστε να μπορεί και ο δικαστής στα πλαίσια της προανάκρισης να προβεί και στην απόφαση ακόμα να γίνει μια προφυλάκηση, αλλά και ακόμα περισσότερο να ασκηθεί η ποινική δίωξη. Γιατί πολλοί έχουν βγει και έχουν τονίσει, καλά, αφού τον ξέρατε από τον Δεκέμβριο, τον ξέρατε, τον είχε προχωρήσει μια κατάθεση. Γιατί δεν είχατε προλάβει, γιατί δεν είχε συλληφθεί? Δεν γνωρίζουμε την διαδικασία, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη διαδικασία και όλα αυτά τα οποία ακολούθησε, όπως πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική αστυνομία. Δεν είμαστε λοιπόν παντογνώστες, οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους, έχουν δείξει την ευαισθησία τους και για να φτάσουν στη σύλληψη αυτό το διάστημα σημαίνει ότι υπήρχε λόγος και υπήρχαν στοιχεία. Αναφορικά τώρα, κύριε Πικράκη, με τη δομή εντός της αστυνομίας και με αυτό να κλείσουμε, που αφορά την κακοποίηση παιδιών, που αφορά την ενδοοικογενειακή βία, πάμε λίγο να ενημερώσουμε τον κόσμο. Με ποιους τρόπους μπορεί να επικοινωνήσει και βέβαια ήρθε η στιγμή να ανοίξουν στόματα. Με προσοχή, με αλληλεγγύη και με αγάπη και από την πλευρά σας. Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου λειτουργεί το γραφείο ανηλίκων, το οποίο ανήκει στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου και ασχολείται με αδικήματα τα οποία στρέφονται αποκλειστικά σε βάρος ανηλίκων. Υπάρχει επίσης το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας, το οποίο ανήκει στο πρώτο αστυνομικό τμήμα, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Εμείς καλούμε τους πολίτες, είτε αυτοί είναι και ανήλικοι, είτε οι γονείς τους ή οποιοδήποτε, μια απλή επικοινωνία στο 100%. Ή μια απλή επίσκεψη στο αστυνομικό μέγαρο, πάντα με χεμήθεια και πάντα χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση να εκτεθούν όπως αφορά τα προσωπικά του στοιχεία, να γίνει μια συζήτηση με τους συναδέλφους. Έχουν άριστη εκπαίδευση, έχουν εκπαιδευτεί και εκτός Κρήτης. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Το αποτέλεσμα των υπηρεσιών αυτών φαίνεται στην καθημερινότητα, φαίνεται και από τις συλλήψεις, φαίνεται και από τις εξυχνιάσεις. Εμείς καλούμε τον κόσμο να σπάσει τη σιωπή του, να μιλήσει, να ανοίξει την καρδιά του και ακόμα περισσότερο με βάση το περιστατικό που ζούμε αυτές τις μέρες, οι γονείς να είναι ακόμα πιο κοντά στα παιδιά τους. Ακριβώς. Οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά τους. Η ελληνική αστυνομία έχει αυτή τη δομή όπου μπορεί ο καθένας από εμάς με εχημήθεια να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που παρέχει. Σωστά κύριε Πικράκη? Πάρα πολύ σωστά. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Επειδή σας έχασα λίγο, εμείς καλούμε τον κόσμο να είναι κοντά στην αστυνομία, να εμπιστεύεται την αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, καλό απόγευμα.